Για να αξιοποιείτε τις διαπραγματευτικές δυνατότητες, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, ενημερώνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Βερολίνο. Οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν και στα τελευταία κρούσματα βίας. Να παρακολουθήσουμε τον σχετικό διάλογο. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαπραγματευτικές δυνατότητες που δεν αξιοποιήθηκαν και ελπίζω να αξιοποιηθούν, γιατί η κοινή γνώμη αρχίζει και μεταστρέφεται. Γερμανική, μάλιστα. Ευαισθητοποιούνται και για τα διέξοδα εδώ της οικονομικής πολιτικής που βασανίζουν τους Έλληνες, αλλά και για θέματα όπως η διαφάνεια, η φορολογική δικαιοσύνη είναι πολύ ευαίσθητη. Αλλά και τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Ναι. Τις εκκρεμότητες κατοχής. Ναι. Υπάρχει μια ευαισθησία και νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να διευρύνουμε και την ατζέντα της διαπραγμάτευσης. Ένα καλό μήνυμα. Βέβαια, εδώ είχαμε επικίνδυνα κρούσματα βίας. Η κλιμάκωση είναι ενισχυτική, η στρατηγική της έντασης είναι επικίνδυνη και πιστεύω ότι οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα θέματα δεν μπορεί να αποτελούν θέματα πολιτικής εκμετάλλευσης, αλλά είναι μια σπίδα προστασίας της δημοκρατίας. Ναι, ενισχύεται και το μήνυμά σου από την γερμανική ιστορία, για να αναφερθώ νομίζω εδώ, 32 και 33. Άλλες συνθήκες βέβαια τότε, αλλά υπάρχουν ομοιότητες και πρέπει να μας προβληματίσουν. Υπάρχουν ομοιότητες και παραλληλισμοί, ασφαλώς. Αλλά η προστασία της δημοκρατίας είναι ένα καθήκον όλων μας. Να γίνουμε σοφότεροι από την ιστορία. Ακριβώς.